φοιτητές και οι φοιτήτριες της πόλης μας και σε όλη την Ελλάδα, εδώ και 5 εβδομάδες βρισκόμαστε σε αναβρασμό. Σε κάθε τμήμα και έτος έχει σημάνει συναγερμός ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στις δεκάδες γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 35 φοιτητικούς συλλόγους της πόλης, αποδείχθηκε πως οι φοιτητές απορρίπτουμε το νομοσχέδιο. Έχουμε ήδη πετύχει την πρώτη μας νίκη. Έχουμε καταφέρει να το καθυστερήσουμε και έτσι συνεχίζουμε. Έχει γίνει πλέον φανερό ότι η μαζική νεανική αγωνιστική αδιαλαξία έχει βάλει φωτιά στα χαρτιά της κυβέρνησης και εγγυάται μέχρι στιγμής την αποτελεσματικότητα του αγώνα. Ειδικά αυτή την εβδομάδα φάνηκε ξανά περίτρανα πως δεν τρομοκρατούμαστε, πως δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να κατασυκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον αγώνα μας, ούτε με την καταστολή και τα ΜΑΤ, ούτε με τις απαράδεκτες εισαγγελικές παρεμβάσεις που έχει ξεκινήσει. Η πλειοψηφία έχει μιλήσει. Δεν ανεχόμαστε η αδικία να γίνει νόμος και για μας τους πολλούς να υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής και για τους λίγους η ελάχιστη βάση πληρωμής για την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Δεν ανεχόμαστε την περαιτέρω εμπαρασματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης που είναι ακριβώς αυτή που οι πολιτικοί που έχουν ακολουθήσει όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις σε συμπόρευση και συνδίπλευση με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει τα πανεπιστήμια σε αυτή την κατάσταση με ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές, χωρίς αντισεισμική θωράκιση, με υποβαθμισμένη φοιτητική μέρημνα. Με το νομοσχέδιο αυτό έρχεται στην ουσία να συμπληρωθεί ένα ακόμα κομμάτι στο πάζλ της λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστημίων που θα παρέχουν πτυχία πολλών ταχυτήτων με καταγερματισμένη γνώση και θα μας βάζουν σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κυνήγι προσόδων και δεξιοτήτων με πτυχία χωρίς αξία, συμπιέστοντας τα εργασιακά μας δικαιώματα μισθολογικά και ασφαλιστικά προς τα κάτω. Ενισχύεται δηλαδή η επίθεση που δεχόμαστε οι φοιτητές, όλες οι εργατικές λαϊκές οικογένειες, αφού το επόμενο διάστημα έχουν στα σκαριά νομοσχέδιο για εθνικό απολυτήριο και τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις, για να ψάχνει κάθε οικογένεια πού θα ακουμπήσει τα λεφτά της. Γιατί ακριβώς μπροστά στα κέρδη τους δεν λογαριάζουν ούτε τις σπουδές, ούτε τις ζωές μας. Όμως, όλοι εμείς που τις λογαριάζουμε και νοιαζόμαστε για το μέλλον μας, που θέλουμε να σπουδάζουμε και να ζούμε όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα, είμαστε εδώ. Ενώνουμε τις φωνές μας ακόμη πιο δυναμικά, ακόμη πιο εντατικά, γιατί έτσι θα καταφέρουμε να ακουστούμε. Θα ακουστεί πιο δυνατά η ανάγκη η κυβέρνηση να απαντήσει στα δίκαια αιτήματά μας για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, για προσλήψεις καθηγητών, για αναβάθμιση της φοιτητικής μέρημνας, για εξυγχρονισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού και των υποδομών, για αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές για όλους. Το όχι λοιπόν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα ακουστεί ακόμη πιο δυνατά την Πέμπτη, αφού ήδη σε 20 φοιτητικούς συλλόγους της πόλης έχουμε πάρει αποφάσεις συμμετοχής στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των φοιτητικών συλλόγων στην Αθήνα για να βουλιάξει η πόλη και να κλιμακώσουμε ακόμη περισσότερο το δίκαιο αγώνα που δίνουμε. Και ακόμη πιο μετά, με τη συμμετοχή μας στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 28 Φλεβάρι για να εκπληρώσουμε το χρέος μας και στους νεκρούς των τεμπών και στις οικογένειές τους, αλλά και για το μέλλον μας.